Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, την πάγια στάση του ΚΚΕ από το 1974, την εποχή της νομιμοποίησης του. Ότι δεν, οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν παίρνουν ούτε τη βουλευτική αποζημίωση ούτε τη βουλευτική σύνταξη. Και μάλιστα είμαστε το μοναδικό κόμμα που ζητάγαμε την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης και τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης. Και αυτό το κάνουμε στην πράξη. Έτσι. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι προκλητική αυτή η απόφαση. Εμείς το λέμε καθαρά. Αυτό το οποίο παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μέσα από τις γραμμές του κινήματος των συνταξιούχων είναι να επιστραφούν το σύνολο των απολειών το οποίο έχουν συνταξιούχοι. Γιατί πρόκειται για μια ληστεία, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως, γιατί πρόκειται για μια ληστεία. Ποια είναι αυτή η ληστεία? Έχουν πληρώσει τις εισφορές τους όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δούλευαν. Είχαν πληρώσει για 13η και 14η σύνταξη και όλα αυτά έχουν κοπεί. Με τους αλλεπάλληλους νόμους όλων των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εμείς διεκδικούμε την άμεση στροφή των απολειών, όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά των συνόλων των εργαζόμενων που έχουν υποστεί μια τεράστια. Αν έχει οικονομία κάτι τέτοιο. Γιατί κοιτάξτε, το να το λέμε είναι εύκολο. Κύριε Χατζηνικόλα, το θέμα είναι που βάζουμε τον πύχη της αντοχής. Δηλαδή, μπορεί εγώ να πω, κύριε Καραθανασόπουλε, ναι, αντίθετα με αυτό που λέτε εσείς, να επιστραφούν. Σύμφωνοι. Να πω να διπλασιαστούν. Το θέμα είναι που βάζουμε τον πύχη των αντοχών. Για παράδειγμα, με βάση και τον κρατικό προϋπολογισμό, το προσχέδιο για το 2024 προβλέπονται 12,5 δις για στήριξη των επενδύσεων. Αυτό τα αντέχει η οικονομία? Πώς μπορεί να αντέχει λοιπόν η οικονομία? Αλλαγή προτεραιοτήτων. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Τα 12,5 δις για τη στήριξη των επενδύσεων των επιχειρηματικών ομήλων και δεν αντέχει την επιστροφή των απολύσεων στους εργαζόμενους και στους δασίκους. Δηλαδή αυτό εσείς το έχετε κοστολογημένο. Αν δηλαδή. Κοιτάξτε, ναι, το ζήτημα τη κοστολόγηση. Τι ποσό χρειάζεται? Να σα πω, το θέμα τη κοστολόγηση μπαίνει στη λογική πια. Της δαμόκλειας πάθης. Όχι, να ξέρουμε πώς θα το προτεραιοποιήσουμε. Λέω, ότι θέλουμε αυτά τα λεφτά να τα πάρουμε από εκεί και να τα βάλουμε εκεί. Η υπόθεση κοστολόγηση μπαίνει στη λογική της δαμόκλειας πάθης της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εμείς διαφωνούμε αυτή τη λογική. Όσοι υποτάσσουν σε αυτή τη λογική, τότε οι ανάγκες. Όταν δεν κοστολογούσαμε, φτάσαμε στη χρεοκοπία. Προσέξτε, οι ανάγκες των εργαζόμενων δυστυχώς μπαίνουν στη λογική του κόστου ωφέλους. Και από αυτή την άποψη βλέπουμε καθημερινά να υπάρχουν αυτές οι τεράστιες απώλειες σε όλες τις κατηγορίες. Σύντομη απάντηση για να αλλάξουμε θέμα. Δύο γρήγορες απαντήσεις μόνο και μόνο για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Πρώτα απ' όλα, το επιχείρημα ότι έχουν πληρώσει εισφορές είναι ψευδές. Πώς είναι ψευδές, κύριε Γεωργιάδη? Εγώ δεν διέκοψα. Πώς είναι ψευδές? Και τώρα ομιλώ ως Υπουργός Εργασίας. Πέρανε, θα σας το εξηγήσω αμέσως. Δώρο και θα σας το εξηγήσω αμέσως. Και πλήρωναν τις εισφορές. Θα μου το επιτρέψετε να σας εξηγήσω? Και μετά θέλετε πάρα το λόγο. Αυτό που σας λέω δεν είναι η άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι τα μαθηματικά του ΕΦΚΑ. Λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος, από τα 100 ευρώ σύνταξη που παίρνουμε, ο ΕΦΚΑ, δηλαδή οι εισφορές μας, πληρώνουν τα 46. Τα 54 ευρώ τα πληρώνουμε με τους φόρους μας. Είναι η επιδότηση του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, αν αύριο λέγαμε, κάνουμε ένα νόμο και κάνουμε στην τάξη μας αυτό που λέγανε οι Τροϊκανοί, κεφαλοποιητικό το σύστημα. Ο καθένας μας θα πάρει όσα έχει πληρώσει. Αυτομάτως όλοι θα χάσουν το 54% της συντάξεώς τους. Αν κάνουμε αυτό που είπε ο Καραθανασόπουλος. Δηλαδή, αν πούμε, λένε, θα πάρουν όσα θα πληρώσουν. Είναι οι εργαζόμενοι. 54% κάτω είναι. Δηλαδή, που τζογάρατε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Κύριε Καραθανασόπουλο, φταίνει η συνταξιούχη. Επαναλαμβάνω. Που τζόγανε οι κυβερνήσεις. Για να ξέρει ο κόσμος. Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Στα δομημένα ομόλογα. Οι συντάξεις, οι εισφορές μας πληρώνουν κάτω από τη μισή στην τράπεζα της Ελλάδας. Εξηγήστε πώς θα βάζει. Ο κύριος, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εξηγήστε, να γίνει κατανοητό, γιατί βλέπω ο κύριος Καραθανασόπουλος θα κάνει όλα μια σαλάτα. Πόσα δισεκατομμύρια έχουν χάσει τα ασφαλιστικά ταμεία? Ο προϋπολογισμός πόσα βάζει συνολικά για τις συντάξεις? Ότι το βασικό αίτημα της Τρόικας που δεν έγινε δεκτό ήταν να κάνουμε το σύστημά μας κεφαλοποιητικό. Δηλαδή οι συνταξιούχοι να παίρνουν μόνο το ανάλογο των χρημάτων συν τους τόκους που πλήρωσαν. Ο λόγος που δεν το κάναμε και παραμένει αναδιανεμητικό είναι γιατί αυτομάτως οι συντάξεις θα πηγαίνανε 54% κάτω. Τελεία. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Είναι μαθηματικά. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Δεν υπάρχουν 12 δις για επενδύσεις στον πολιτισμό. Λέτε ψέματα. Δεν υπάρχουν. Να σας το δείξω. Έτσι. Δεν υπάρχουν. Είναι απλό. Το γράφει το προσχέδιο που προβλέπει. Δεν υπάρχουν 12 δις για επενδύσεις. Αλήθεια λέτε? Μισό λεπτό, γιατί μου λέτε ότι λέω ψέματα. Είναι εδώ πέρα το έχω. Το πίνακα. Το χαρτοφυλάκιο σας. Το πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών. Τι λέει για τις επενδύσεις? Εδώ είμαστε. Πόσα λέει, κύριε Πρωτοσάλτε?
Είναι επενδυτική 12,1 δις. Ναι, επενδυτική πόρη ύψους 12,1 δις ευρώ. Η επενδυτική πόρη 12 δις ευρώ, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι πόρη. Ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν είναι πόρη. Είναι οι πληρωμές όλων των αναπτυξιακών νόμων δεκάδων ετών. Είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ που μοχλεύουμε μέσα. Δεν και είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης με τα δάνεια των επενδύσεων. Δεν είναι χρήματα αυτά. Τι είναι? Δεν μπορούν να πάνε σε συντάξει τα χρήματα, σας λέω. Πάντως. Αλλά και μπορούν να πάνε. Είναι μα γι' αυτό μας τα δώσαν οι Ευρωπαίοι, κύριε. Αυτό λέμε, δεν μας τα δώσαν για να τα φάτε εσείς. Είναι ζήτημα προτεραιότητας. Μας τα δώσαν για να κάνουμε δουλειές. Δεν τα τρώμε εμείς. Μας τα δώσανε για να κάνουμε δουλειές. Γι' αυτό μας τα δώσανε. Πάμε στις εκλογές. Πόσο θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και την καταγραφή που αναμφισβήτητα θα γίνει και πολιτικά αυτή την Κυριακή, γιατί χάρτης θα υπάρξει, τουλάχιστον με βάση τις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους, πόσο θα επηρεάσουν οι πλημμύρες, οι φωτιές, η ακρίβεια, τα μεγάλα δηλαδή θέματα της πολιτικής ατζέντας του τελευταίου διαστήματος. Ξεκινώ ανάποδα αυτή τη φορά, ξεκινώ από το ΚΚΕ. Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες. Γιατί ακριβώς βλέπουν καθημερινά η θέση τους να επιδεινώνεται. Και να επιδεινώνεται όχι μόνο όσον αφορά το βιωτικό τους επίπεδο, όπου υφίσταται τεράστιες απώλειες μέσα από αυτό το κλίμα. Είναι πολιτική η ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Βεβαίως, πολιτική είναι. Είναι πολιτική ψήφος. Γιατί κρίνεις τις συνέπειες, την οποία έχει άσκηση σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο των αντιλαϊκών πολιτικών. Δηλαδή, κύριε Καραθανασόπουλε, από το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και με τις εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ που θα τα συζητήσουμε και αργότερα, πιστεύετε ότι το ΚΚΕ επωφελείται και αυτό θα φανεί και στις αυτοδιοικητικές? Πρόσεξε, εμείς τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι ακριβώς επειδή τα ζητήματα, για παράδειγμα, η έλλειψη μια σειρά ολοκληρωμένων σχεδίων αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής ή αντισεισμικής προστασίας είναι ζητήματα προτεραιοτήτων, που όλοι οι περιφερειάρχες και οι δημοτικές αρχές έχουν εφαρμόσει τα αντιλαϊκές πολιτικές. Και δεν τυχαίο ότι η σύγκληση, η μεγάλη ανάμεσα στα κόμματα, εκφράζεται στους Δήμους. Κατά κύριο λόγο, όπου υπάρχουν δεκάδες Δήμοι, όπου ο υποψήφιος ενός κόμματος στηρίζεται από τα άλλα δύο κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ. Αυτό το αλυσβερίσι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από αυτή λοιπόν, γιατί υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία και λογική. Λογική της ανταποδοτικότητας, ότι πρέπει να ενισχυθεί η τοπική φόρη, η λογική των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η προτεραιότητα που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μεγάλα έργα τα οποία δεν αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, η λογική η οποία λέει ότι οι εργαζόμενοι στους Δήμους πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατόν για να μπορέσει να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση. Άρα αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής που ενοποιεί τα υπόλοιπα τρία κόμματα και τους υποψηφίους τους. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, η μόνη διέξοδος για το λαό λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το βήμα το αποφασιστικό το οποίο έκανε στις εκλογές στις βουλευτικές. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει πουθενά υποψήφιο που τον στηρίζουν τα τρία κόμματα. Καλά, οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν πολύ καλά. Για πείτε μου ένα-δυο. Παράδειγμα, στην Πάτρα υπάρχει κοινός υποψήφιος ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτά είναι τα δύο κόμματα. Αλλού υπάρχουν υποψήφοι τους οποίους το στηρίζουν. Μου είπατε πριν υπάρχουν τα τρία κόμματα είναι απέναντι και εμείς μόνοι μας. Θέλετε να το συνεχίσω για την Πάτρα? Η κοινή στάση η οποία σκέφτονται να κρατήσουν στο δεύτερο γύρο απέναντι στον Κώστα Μπελετίδη, το δήμαρχο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Φάζετε τα ερωτήματα, απαντάτε και μόνοι σας. Έχει ενδιαφέρον. Όχι, μου το έβαλε ο κύριος Χατζηνικολάου. Μου το έβαλε ο κύριος Χατζηνικολάου το ερώτημα. Και αυτό ακριβώς το λόγο και απαντάω σε αυτό το ερώτημα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι δεκάδες. Οι οποίες είναι καταγεγραμμένες. Έχουν έναν δήμαρχο που βγαίνει δύο φορές και κοιτάνε να δουν αν μπορούν να κερδίσουν. Έχουν καταγεγραμμένα. Παράδειγμα Παχατουρίδης. Στο Περιστέρι, αν θέλετε συγκεκριμένα. Και Σαριανή, κοινός υποψήφιος και των τριών κομμάτων απέναντι στον κομμουνιστή υποψήφιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις τέτοιες που δείχνουν αυτή την κοινότητα αντιλήψεων και συμφερόντων που εξυπηρετούν. Από αυτή την άποψη, εμείς λοιπόν τι λέμε για να ολοκληρώσω, ότι πρέπει να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτησης και η μόνη ψήφος που καταδικάζει την αντιλαϊκή πολιτική, την κυβέρνηση και τα κόμματα που την υπηρετούν, είναι η ψήφος στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης σε δήμους και σε περιφέρειες. Είναι άχαρο να ψάχνουν τις διαφορές ανάμεσα σε χώρες. Γιατί όλοι βιώνουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Το λέω αυτό γιατί η ακρίβεια αποτελεί πεδίο αφενός πολιτικών που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα. Η απελευθέρωση των αγορών δεν έχει οδηγήσει σε ένα ακριβό ενεργειακό μείγμα, πανάκριβο. Η απελευθέρωση των αγορών δεν έχει οδηγήσει στη μονοπόληση στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, βεβαίως. Δεύτερο στοιχείο, η πολιτική η οποία λέει στήριξη της εξωστρέφειας,
όλες οι τουριστικές περιοχές είναι τουλάχιστον 30% πιο ακριβές από ό,τι είναι οι υπόλοιπες περιοχές στη χώρα μας. Γιατί ακριβώς απευθύνουν σε άλλα εισοδήματα. Και αυτή η εξωστρέφεια εκτινάει στις τιμές. Και τρίτο στοιχείο, λέει ο κύριος Υπουργός, αναρωτήθηκε, ότι εδώ πέρα υπάρχει παντού πληθωρισμός. Γιατί? Γιατί ακριβώς ακολουθεί μια νομισματική πολιτική από όλες τις κεντρικές τράπεζες για να έχουν ρευστότητα οι επιχειρηματικοί όμιλοι και αυτοί οδηγούν στον πληθωρισμό. Και τώρα προσπαθούν να το τυθασεύσουν με την αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή το φάρμακο μετατράπηκε σε δηλητήριο. Και το σημερινό φάρμακο πάει σε δηλητήριο θα μετατράπει. Και δεύτερος παράγοντας είναι οικονομικός. Το κυνήγι του κέρδους. Αυτό που λένε πληθωρισμό, πώς το λένε, απιστίας. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος εμπορικός πόλεμος. Και για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιαστικές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Υπάρχει ένας πόλεμος για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, ο οποίος διεξάγεται και με στρατιωτικά μέσα ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Ρωσία. Όλο αυτό το κυνήγι λοιπόν αποβαίνει σε βάρος των λαών. Γι' αυτό ακριβώς λέμε εμείς το εξής ζήτημα, ότι εδώ πέρα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί αποφασιστικά και οι συντάξεις, να καταργηθεί η έμεση φορολογία και ταυτόχρονα να μειωθούν και οι τιμές. Αυτό είναι στόχος πάλης όμως του κινήματος για μια προσπάθεια γενικότερων ρήξεων. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν όλες αυτές οι παραγωγικές δυνατότητες στη χώρα μας. Οι συντάξεις αυξάνονται πάντως, κύριε Καρθάνσο. Καλά, πολύ χαμηλά. Που δεν καλύπτουν καν τις απώλειες του σημερινού πληθωρισμού. Και ξεπαγώνουν τριετίες. Καλό είναι αυτό. Φανταστείτε. Αναδρομικό ξεπάγωμα τριετίων δεν υπάρχει. Και θα δούμε πώς θα ξεπαγώσουν και αν θα ξεπαγώσουν αν ισχύει το 10% κάτω από 10% στην ενεργία, ούτε το 24% με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού θα έχουν κάτω από 10%. Αυτό λοιπόν σημαίνει συνολικότερη αντιπάλεμα μιας κοινωνίας που στο επίκεντρο έχει το κέρδος και τις ανάγκες του λαού. Είναι μια συνέχιση της μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και των διεργασιών που γίνονται λέτε στην ότι εγχώρια. Μετατοπίζεται προς το κέντρο πλέον. Και στην εγχώρια σοσιαλδημοκρατία συνολικά η διαπάλη η οποία υπάρχει. Και λέμε αυτό ότι είναι συνέχεια γιατί ακριβώς από το σας ρωτώ γιατί είδα τον κύριο Κασελάκη σήμερα και σημειώστε το κύριε Καραμέρο γιατί θα ρωτήσω και εσάς σε λίγο να λέει 2-3 φορές τη λέξη κέντρο. Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Το λέω αυτό ενώ ακριβώς. Τη λέξη αριστερά δεν τον έχω ακούσει να τη λέει συχνά. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί από το τρίτο μνημόνιο στον κύριο Κασελάκη είναι ένας Τσίπρας δρόμος ουσιαστικά. Από αυτή την άποψη. Έχει ατζέντα. Και δεν το έχει κρύψει ο κύριος Κασελάκης. Ποια είναι η ατζέντα των δημοκρατικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η ατζέντα του. Γιατί ήταν σύμβουλος του κύριου Μπάιντεν. Άμυστος, αλλά ήταν σύμβουλος του κύριου Μπάιντεν. Και το έχει πει και ο ίδιος. Και δεύτερον. Είναι και τα ίδια τα κριτήρια. Πώς αντιπολιτεύεται τον κύριο Μητσοτάκη, ποιος είναι ο καλύτερος μάνατζερ μιας ανώνυμης εταιρείας. Λες και ο Πρωθυπουργός είναι μάνατζερ. Γιατί οι μάνατζερ των ανωνύμων εταιρεών τι θέλουν, να εκμεταλλεύονται περισσότερο τους εργαζόμενους για να έχουν περισσότερο κέρδη μετοχή. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό δεν έχει καμία σχέση με τις αγωνίες ενός κόσμου που είναι ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ. Που αισθάνεται αριστερός, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι. Νέοι. Εσείς απευθύνεστε και σε αυτούς. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που αισθάνονται αριστεροί και έχουν ακόμη 7 πάντες διπλών, έχουν ξεπεράσει οποιαδήποτε εξέλιξη. Άρα αυτό που σήμερα χρειάζεται είναι η ακόμη μεγαλύτερη συμπόρεση με το ΚΚΕ για να ενισχυθεί το ρεύμα της ανατροπής. Αυτό μάλιστα. Είναι το βασικό.